Αυτό το καλοκαίρι συμπληρώνονται 54 χρόνια από την αποστολή Apollo 11 και τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη Σελήνη. Πήγαμε όμως πράγματι στη Σελήνη ή πρόκειται για μια τεράστια συνωμοσία? Τα τελευταία χρόνια, οι θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούν την προσελήνωση έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο με εκατοντάδες βίντεο και κείμενα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μια τάξη σε όλη αυτή την παραπληροφόρηση και να δούμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος πράγματι πάτησε στη Σελήνη. 1. Η σημαία κυματίζει. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των αρνητών της προσελήνωσης λέει ότι η αμερικάνικη σημαία στα βίντεο φαίνεται να κυματίζει, ενώ στη Σελήνη δεν υπάρχει αέρας. Πράγματι, στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, υπάρχει όμως βαρύτητα. Γι' αυτό στο πάνω μέρος της σημαίας υπήρχε μια οριζόντια δοκός ώστε να τη διατηρεί ξεδιπλωμένη. Κατά την τοποθέτηση της σημαίας, βλέπουμε το ύφασμά της να πάλεται, όχι λόγω ανέμου, αλλά λόγω των κινήσεων που κάνουν οι αστροναύτες προκειμένου να τη στερεώσουν στο σεληνιακό έδαφος. Η μικρή βαρύτητα της Σελήνης, σε συνδυασμό με την αδράνεια του πανιού, δημιουργούν την ψευδαίσθηση του κυματισμού. Όμως όταν οι αστροναύτες πάβουν να την ακουμπούν, η σημαία κινητοποιείται όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον χωρίς ατμόσφαιρα. 2. Δεν φαίνονται άστρα. Γιατί δεν φαίνονται άστρα στις σεληνιακές φωτογραφίες? Απλούστατα διότι ο χρόνος έκθεσης και το άνοιγμα του διαφράγματος της κάμερας είχαν ρυθμιστεί έτσι ώστε να διακρίνονται λεπτομέρειες στη λαμπρή σεληνιακή επιφάνεια. Εάν οι ρυθμίσεις ήταν τέτοιες ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε αμυδρά αντικείμενα, όπως είναι τα άστρα, τότε η επιφάνεια της Σελήνης θα φαινόταν καμένη, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε σε αυτή την υπεριώδη φωτογραφία της Γης, η οποία λήφθηκε το 1972 από τη Σελήνη. Διακρίνονται καθαρά τα άστρα, αλλά η επιφάνεια της Γης που δέχεται το φως του ηλίου είναι υπερβολικά λαμπρή. Θα ήταν λοιπόν εντελώς παράλογο να έχουμε ταξιδέψει στη Σελήνη για να μελετήσουμε την επιφάνεια και την ιστορία της και να τραβάμε φωτογραφίες στις οποίες να μην διακρίνεται το έδαφος. 3. Οι σκιές δεν είναι παράλληλες. Ένα ακόμα στοιχείο που αναφέρεται ως ένδειξη σκηνοθετημένης προσελήνωσης είναι ότι σε κάποιες φωτογραφίες οι σκιές δεν είναι παράλληλες. Άλλωστε, αν η μοναδική πηγή φωτός είναι ο ήλιος, που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά, οι σκιές θα έπρεπε να είναι παράλληλες. Αυτό το επιχείρημα μπορεί εύκολα να το καταρρύψει κάποιος, ακόμα και με την κάμερα του κινητού του. Οι κάμερες που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε ένα τοπίο δεν αποτυπώνουν τη γεωμετρία των αντικειμένων σωστά, απλούστατα διότι θέλουμε να χωρέσουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται μέσα στην ίδια εικόνα. Γι' αυτό συχνά χρησιμοποιούμε βρυγόνιους φακούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γραμμές που είναι παράλληλες κανονικά να μην φαίνονται παράλληλες στις φωτογραφίες. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος της Σελήνης, οδηγεί σε σκιές ελαφρώς διαφορετικών κατευθύνσεων. 4. Οι ζώνες Van Allen αποτρέπουν τα διαστημικά ταξίδια. Πώς κατάφεραν οι αστροναύτες να περάσουν μέσα από τις περίφημες ζώνες Van Allen? Καταρχάς, οι ζώνες Van Allen είναι ζώνες φορτισμένων σωματιδίων που περιβάλλουν τον πλανήτη μας και τις ανακάλυψε η αποστολή Explorer 1 της NASA το 1958. Σε κάποιες περιοχές τους, οι ζώνες έχουν εντονότερη ακτινοβολία, ενώ σε άλλες ασθενέστερη. Είναι πράγματι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, εάν βέβαια παραμείνει σε αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα, της τάξης της μιας εβδομάδας. Όμως οι αποστολές Apollo κινήθηκαν ταχύτατα και ακολούθησαν τροχές που τους επέτρεψαν να περάσουν από τις πιο λεπτές περιοχές των ζωνών. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά για να περάσουν μέσα από τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Επίσης, τα τυχώματα του σκάφους ήταν ενισχυμένα με κατάλληλα υλικά ώστε να φιλτράρουν όσο γίνεται τη βλαβερή ακτινοβολία. Έτσι, τελικά οι αστροναύτες δέχτηκαν σχετικά μικρά ποσά ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σαν να είχαν κάνει μερικές ακτινογραφίες. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω μια μεγάλη αντίφαση στη σκέψη των συνωμοσιολόγων. Απ' τη μια πλευρά δέχονται την ύπαρξη των ζωνών Van Allen που ανακαλύφθηκαν από αποστολές της NASA, και απ' την άλλη θεωρούν ότι οι αποστολές Apollo είναι μια γιγάντια απάτη της NASA. Πώς γίνεται λοιπόν να επικαλούνται τα ευρήματα της NASA όταν τη θεωρούν τόσο αναξιόπιστη? 5. Γιατί η Σεληνάκατος δεν άφησε κρατήρα? Το βαρυτικό πεδίο της Σελήνης είναι περίπου 6 φορές πιο ασθενές από το Γήινο και επομένως μια ομαλή προσεδάφιση μπορεί να γίνει με πολύ μικρότερη ισχύ από ό,τι στη Γη. Άλλωστε η Σεληνάκατος ήταν ένα ελαφρύ όχημα με μάζα μικρότερη των 7,5 τόνων κατά την προσελήνωση. Συν της άλλης, το σεληνιακό έδαφος καλύπτεται από ένα πυκνό και παχύ στρώμα σκόνης που λειτουργεί σαν προστατευτικό μαξιλάρι. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ορμής των καυσαερίων μεταφέρθηκε στη σκόνη και την εκτόπισε, αποκαλύπτοντας το σκληρό σεληνιακό έδαφος χωρίς τη δημιουργία κρατήρα. 6.
υπήρχε τεχνολογία για να ταξιδέψουμε στη Σελήνη το 1969. Ήδη το 1959 οι Σοβιετικοί είχαν καταφέρει να στείλουν σκάφο στην επιφάνεια της Σελήνης με την αποστολή Λούνα 2. Το 1966, δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια πριν από την αποστολή Απόλλο 11, Σοβιετικοί και Αμερικανοί κατάφεραν να κάνουν ομαλές μη επανδρομένες προσεδαφίσεις στην επιφάνεια του φεγγαριού. Σε ό,τι αφορά τις επανδρομένες αποστολές, το πρώτο ταξίδι στο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τον Σοβιετικό Γιούρι Γκαγκάριν τον Απρίλιο του 1961. Ενώ ένα μήνα μετά ακολούθησε ο Αμερικανός Άλαν Σέπαρντ. Πριν από την αποστολή Απόλλο 11, που μετέφερε τον άνθρωπο στην επιφάνεια της Σελήνης, είχαν προηγηθεί επανδρομένες αποστολές Απόλλο 7, 8, 9 και 10, οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για την επιτυχία της αποστολής Απόλλο 11. Και όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς κόστος. Κατά τις δοκιμές του θαλαμίσκου των αποστολών τον Φεβρουάριο του 1967, τρεις αστροναύτες βρήκαν φρικτό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά εντός του θαλάμου. Επομένως, η επιτυχία της αποστολής Απόλλο 11 δεν ήρθε εύκολα ή ξαφνικά, αλλά βασίστηκε σε δεκάδες προηγούμενες αποστολές. Βέβαια, η πρόοδος που έγινε μέσα σε μια μόνο δεκαετία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και οφείλεται στον μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Η διαστημική κούρσα μεταξύ τους είχε σχεδόν τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Τα δύο κράτη είχαν αφοσιωθεί στην κατάκτηση του διαστήματος, προσπαθώντας να δείξουν την υπεροχή τους. Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός της NASA εκείνη την περίοδο ήταν περίπου δεκαπλάσιος από ό,τι είναι σήμερα. 7. Γιατί πήγαμε μόνο μία φορά στη Σελήνη? Συχνά γίνεται η παρανόηση ότι η αποστολή Απόλλο 11 που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1969 ήταν η μόνη αποστολή προσελήνωσης. Όμως στην πραγματικότητα υπήρξαν άλλες 5 επιτυχημένες αποστολές. Οι αποστολές Απόλλο 12, 14, 15, 16 και 17. Μάλιστα, στις τρεις τελευταίες χρησιμοποιήθηκε ένα σεληνιακό όχημα 4 τροχών που επέτρεπε στους αστροναύτες να κινούνται ταχύτερα, καλύπτοντας μεγαλύτερες αποστάσεις. Στην τελευταία αποστολή, την αποστολή Απόλλο 17 το Δεκέμβριο του 1972, οι αστροναύτες παρέμειναν στη σεληνιακή επιφάνεια για 75 ώρες. 8. Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πήγαμε στη Σελήνη. Οι αστροναύτες των αποστολών Απόλλο έφεραν πίσω στη Γη πάνω από 380 κιλά πετρωμάτων από τη Σελήνη. Περίπου 400 δείγματα από αυτά τα υλικά δίνονται κάθε χρόνο σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ έχουν γραφτεί αμέτρητες μελέτες πάνω σε αυτά. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι τα κάτοπτρα που εγκατέστησαν οι αστροναύτες στη Σελήνη. Τα κάτοπτρα αυτά ανακλούν παλμούς λέιζερ που στέλνουμε από τη Γη, επιτρέποντάς μας να υπολογίσουμε με εξαιρετική ακρίβεια την απόσταση της Σελήνης. Μάλιστα, χάρη σε αυτά τα κάτοπτρα, έχουμε υπολογίσει ότι η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη κατά 3,8 εκατοστά κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των αποστολών Απόλλο, υπήρξαν ανεξάρτητοι φορείς από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα διαστημόπλαια των αποστολών ή σήματά τους. Επίσης, ίχνη των αποστολών Απόλλο έχουν ευρεθεί και από μεταγενέστερες αποστολές άλλων χωρών. Ενδεικτικά, το 2019, η Ινδική αποστολή Chandrayaan 2 κατάφερε να φωτογραφίσει το σύστημα προσεδάφισης της Σεληνάκα του Eagle ακριβώς στο σημείο που έγινε η προσελήνωση της αποστολής Απόλλο 11. Επίσης, η Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας κατάφερε να διακρίνει ίχνη των αποστολών Απόλλο με τη σεληνιακή αποστολή Τσάνγκε 2. 9. Γιατί δεν ξαναπήγαμε στη Σελήνη? Μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στην κούρσα της προσελήνωσης, οι Αμερικανοί δεν είχαν πια κίνητρο για να συνεχίσουν να ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για επανδρομένες αποστολές στη Σελήνη. Έτσι, ο προϋπολογισμός της NASA μειώθηκε κατακόρυφα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο στα ρομποτικά οχήματα. Οι διαστημικές αποστολές με ρομποτικά οχήματα και δορυφόρους είναι σε γενικές γραμμές φθηνότερες και αποδοτικότερες, καθώς δεν απαιτούν συστήματα υποστήριξης ζωής. Αντίθετα, η παρουσία ανθρώπου αυξάνει δραματικά το κόστος και επηρεάζει ολόκληρο το σχεδιασμό μιας αποστολής. Επίσης, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής. 10. Η σιωπή της Σοβιετικής Ένωσης. Αν η Σοβιετική Ένωση αποδείκνυε ότι ο αντίπαλός της είχε σκηνοθετήσει την προσελήνωση, τότε θα κέρδιζε αυτομάτως το διαστημικό αγώνα. Διότι θα έδειχνε ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο δεν θα είχαν αναπτύξει τεχνολογία προσελήνωσης, αλλά θα είχαν εξαπατήσει ολόκληρο τον πλανήτη για χρόνια. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια άνευ προηγουμένου κρίση τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αναδείκνυε την ανωτερότητα του διαστημικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Όμως δεν έγινε τίποτα από αυτά. Άλλωστε, οι Σοβιετικοί είχαν την τεχνολογία για την παρακολούθηση των Αμερικάνικων διαστημοπλοίων και αποδέχτηκαν σιωπηλά το επίτευγμα.
Έτσι, μετά την επιτυχία των Αμερικανών και την αποτυχία του δικού τους πυράβλου, του N1, οι Σοβιετικοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια για αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη και εστιάστηκαν στους διαστημικούς σταθμούς. 11. Γιατί χρειάστηκε μη επαναδρομένη δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis? Στόχος του προγράμματος Artemis είναι η σταθερή παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη με χρήση νέων τεχνολογιών. Γιατί όμως χρειάστηκε η μη επαναδρομένη αποστολή Artemis 1 όταν έχουμε επιτύχει προσελήνωση στο παρελθόν? Η απάντηση είναι απλή. Διότι έχουμε ένα εντελώς νέο διαστημόπλιο, το Orion, ένα νέο σύστημα υποστήριξης, το ESM, και ένα νέο πύραυλο, το SLS. Προφανώς θα ήταν εντελώς παράλογο να μπουν αστροναύτες σε αυτά τα οχήματα χωρίς να έχει γίνει τουλάχιστον μία δοκιμή χωρίς ανθρώπους. Εκτός από όλα τα προηγούμενα θέματα που ανέφερα, υπάρχει και ένα ζήτημα απλής λογικής. Το πρόγραμμα Apollo ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, στο οποίο εργάστηκαν 400.000 άνθρωποι και συμμετείχαν 20.000 εταιρείες και πανεπιστήμια. Εάν ήταν απάτη, θα ήταν αδύνατο να μην έχει διαρρεύσει κάτι χειροπιαστό. Και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των αποστολών, οι συνωμοσιολογικές φωνές ήταν μηδαμινές, ακριβώς επειδή ήταν νοπές οι μαρτυρίες των ανθρώπων που είχαν εργαστεί στο πρόγραμμα. Με το πέρασμα των δεκαετιών, την ελάττωση των επανδρομένων αποστολών και το ξεθόριασμα της μνήμης, άρχισε η παραφιλολογία, όπως συμβαίνει συνήθως με τις θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα, στον χώρο της αστροφυσικής και της διαστημικής, η επιτυχία του προγράμματος Apollo θεωρείται αδιαμφισβήτητη, διότι απλούστατα τα στοιχεία και τα επιστημονικά δεδομένα που αντλήσαμε από αυτές τις αποστολές είναι πραγματικά αμέτρητα. Το πρόγραμμα Apollo έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές και γενιές επιστημόνων και μηχανικών. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας για την προσελήνωση. Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για διαστημικά θέματα, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!